τα μπουγάζια τα υβαλιού. Τούτη η ιστορία είναι αληθινή και ας φαίνεται σαν τέριασμα της φαντασίας. Στις Ανατολής μέρη βρίσκεται ένα μπουγάζι κλεισμένο ολοτρόγυρα, σαν να ένας κόσμος χωρισμένος από τον άλλο κόσμο. Απόξω, από το πέλαγο, δεν φαίνεται τίποτα. Παρακάτι χαμηλά βουνά, Κατά το Βασίλεμα το ζώνει η ανοιχτή θάλασσα με ένα πλήθος ρημονίσια εξών από ένα. Το μεγαλύτερο. Το λεγόμενο Μοσκονίσι, που έχει ένα χωριό. Ανάμεσα σε τούτο το νησί και στη μεγάλη στεριά, που βγαίνει είδος στεριόνισο και αγκαλιάζει τον μπουγάζι βρίσκεται το στόμα του μπουγαζιού το λεγόμενο Ταλιάνι, που θα πει βιβάρι στα Τούρκικα. Όποιος μπει από τη μέσα θάλασσα, απορεί και εξίσταται πού βρισκότανε μαθές και δεν φαινόταν αυτός ο κόσμος, λες κι άνοιξε μια μαγική πόρτα και μπήκε μέσα. Εκεί πέρα βρίσκεται μια πλάση της φαντασίας, γεμάτη ειρήνη και αγαλίαση. Όλα είναι μικρά και καθαρογραμμένα, σαν να είναι ζωγραφισμένα με το πινέλο, τα ήμερα τα βουνά, τα παράδοξα τα βράχια, οι κάβοι, οι αμμουδιές, οι αγκάλες που καλάρει από μέσα τους ένας μοσκοβολημένος αγέρας, ένα δυο νησάκια σαν τα παράξενα καΐκια με σχέδιο αρχαίο παρμενίζουνε στις πιο κρυφές γωνιές του μπουγαζιού με έναν σύντομο λόγο όλα είναι σαν ψεύτικα παιχνίδια της φαντασίας. Γιατί είναι τόσο όμορφα και τέτοια εφροσύνη αισθάνεται ο άνθρωπος όπου μπαίνει σε τούτο το μέρος ώστε αν πει πως ο παράδεισος δεν θα είναι δεν λέγει και κανένα ψέμα. Ναι, μεν, είναι εκείνα τα μαγικά νησιά στον ωκεανό που λένε πως ζουν οι άγριοι ανθρώποι. Αλλά δεν μπορούν να παραγγούν με τούτα τα μέρη γιατί εξών από την ξωτική τους όψη της φύσης που τα παρομοιάζει με εκείνα τα νησιά, τούτα τα βάλε ο Θεός μέσα στο ελληνικό πέλαγο όπου είναι καρδιά του κόσμου σημά στην Ασία κατά το μέρος που βγαίνει ο ήλιος ανατολή ανατολών. Περπατάς τις έρημες ακρογιαλιές, μα δεν σου φαίνονται έρημες, γιατί οι πιο αρχαίοι ανθρώποι εδώ ζήσανε από τότες που θεμελιώθηκε ο κόσμος. Βλέπεις στον άμμο από καίδια από φωτιά ανάμεσα σε δύο κοτρώνες της θάλασσας και κόκκινα τσόφλια από καβούρια ψημένα. Και λες με τον νου σου πως εκείνο το μέρος θα δείπνησε ο Οδυσσέας με τα συντρόφια του. Πίσω από ένα μικρό κέριμο ακροτήρι είναι τραβηγμένο στα πάνεμο ένα τρεχαντήρι φρεσκοβαμένο, ενώ από την άλλη μεριά του κάβου αφρίζουν τα δροσερά κύματα που τα σαλαγά σαν πρόβατα ο γεροβοριάς. Το τρεχαντήρι είναι θα ρίσει αργό και το τραβήξαν όξο ως γρομάλιση άσονας και οι συντρόφοι του. Δεν άλλαξαν ολότελα από τότες μήτε η γυριστή μύτη του, μήτε τα κουπιά, μήτε τα διχάλια που βάζουνε την αντένα και το κατάρτι, μήτε το σωτρόπι, μήτε η καρίνα, μήτε τα μάτια και οι γοργόνες που είναι ζωγραφισμένες στα μαγουλά του ολάκερη η σκάφη του μοσκομυρίζει από την ορεχτικιά και δροσερή άρμη που μύριζε κι αργό. Μα και οι ανθρώποι που είναι καθισμένοι παραπέρα κάτω από έναν πρίνο της θάλασσας σταυροπόδι ο ένας κοντά στον άλλον και οι κουβέντες τους και οι χειρονομίες τους και το σχέδιο που έχουν στο πρόσωπό τους είναι τα ίδια και απαράλλαχτα με τους αρχαίους. Όπως τα βλέπουμε σκαλισμένα στα μάρμαρα για ζωγραφισμένα στα κανάτια. Από αυτούν τους τους ανθρώπους εξών από τα συνηθισμένα λόγια που είναι και εκείνα πιο καθαρά ελληνικά από ό,τι μιλάμε εμείς οι γραμματισμένοι, ακούς και κάτι άλλα λόγια, αρχαία, που σωθήκανε μονάχα στο στόμα τους. Στα βουνά πάνω είναι χτισμένα ρημοκλήσια σαν Του προφήτη Λία είναι τα πιο ψηλότερα. Λένε πως οι αρχαίοι Έλληνες χτίζανε και εκείνοι οι εκκλησιές απάνω πάνω στα βουνά, στο όνομα τα πόλωνα, όπου τον λατρεύανε για Θεό που δίνει το φως, σαν τον ήλιο να πούμε, και πως σαν γίνηκανε χριστιανοί οι Έλληνες, βάλανε στον τόπο του τον προφήτη Λία, γιατί και εκείνο ανέβηκε στον ουρανό καθισμένος απάνω σε ένα μάξι από φωτιά. Έχουνε να πούνε πως ήλιος και ηλίας είναι το ίδιο και χτίζουνε τα ξοκλήσια στις κορφές γιατί απάνω τους πρωτοχτυπά ο ήλιος που βγαίνει το πρωί. Άκουσα και μια άλλη ιστορία για τον προφήτη Ηλία στα μέρη του Μοριά μια φορά ταξίδεψε με ένα καράβι και τους έπιασε τρικυμία μεγάλη. Και πέσανε όξο και πνιγήκανε όλοι. Εξών από τον προφήτη Λία που γλίτωσε και βγήκε στη στεριά. Αλλά τέτοια τρομάρα επήρε από τη θάλασσα, σαν στεριανός που ήτανε, που τράβηξε μακριά δίχως να κοιτάξει πίσω του, με ένα κουπί στον ώμο. Περπάτηξε κατά μέσα όσο που δεν φαινόταν πια η θάλασσα και έφταξε σε ένα μέρος που είχαν μαντρί, κάτι τσομπάνιδες και τους ρώτηξε «Τι είναι τούτο» δείχνοντας τους το κουπί και εκείνοι τα αποκριθήκανε πως είναι κουπί. Ακούγοντας έτσι δεν στάθηκε. Μόνο πήρε πάλι δρόμο και περπάτηξε όλη τη μέρα Ώσπου έφταξε σε ένα χωριό και ρωτά πάλι «Τι είναι τούτο» και τα απαντήσανε «Κουπί» Ευθύς κίνησε από εκεί και περπάτηξε καμπόσο Ώσπου έφταξε προς το βράδυ σε ένα άλλο μέρος Με βουνίσιους ανθρώπους και τους ρώτηξε πάλι «Τι είναι τούτο που βαστώ» Και εκείνοι αποκριθήκανε «Ξύλο» γιατί δεν γνωρίζανε από θάλασσα και δεν είχαν ξαναδεί κουπί ποτέ τους. Τότε πια καταλάγιασε ο προφητηλίας και κάθισε σε εκείνο το μέρος και έκτισε το σπίτι του απάνω στα βουνά. Για τούτο λένε πως τα ρημοκλήσια του είναι όλα απάνω στις κορφές μακριά από τη θάλασσα. Αυτή την ιστορία την άκουσα από στεριανούς και όχι από θαλασσινούς. Σε τούτα τα μέρη που ξιστορούμε τώρα, τα ρημοκλήσια, τα ηλιά, βρίσκονται πολλές φορές και κοντά στη θάλασσα, αλλά πάντα είναι χτισμένα απάνω στα κορφοβούνια. Εξώ από τα ξοκλήσια φαίνεται που και που και κανένας παλιό πυργός για κανένα κάστρο έρημο απάνω στα πόγκρεμνα βουνά και απάνω στα ρημονήσια. Για όλα τούτα και για πολλά άλλα η ομορφιά και η κατάνυξη και η χαρά η ανεκλάλητη που φέρνει στον άνθρωπο τούτο το μέρος κρίνω πως είναι εξαίσια και ανώτερη από κάθε άλλο. Και δίκια, ένας καλόγερας αγιονορίτης, που πέρασε λίγο καιρό σε ένα μοναστήρι από εκείνα που βρίσκονται μέσα στο Μπουγάζι, έγραψε στην τάβλα ενός ψαλτηριού. Τι ζωή, τι ευτυχία, παράδεισος τη αληθεία.